リーという男はもういない。ταξίδια στην Ασία ήταν εκπλήρωτο. Εδώ τα όνειρά μου πήγανε περίπατο. Κι εγώ τα κυνηγόμενα από φύλατο. Μα είναι το μονοπάτι τόσο δύσβατο. Ζούμε σπαδυνατό και παραλίο. Την έβγαλα μια νύχτα μόνο στο ενοποιείο. Το κρασί με χτύπαγε στο δύναμο σημείο. Σήμερα πια πολύ για να σου πω αντίο. Δεν περιμένω κανείς να με καταλάβει. Γι' αυτό θα βάλω οδηγίες χρήσης κάτω από το τελευταίο μου κομμάτι. Εγώ ήθελα μονάχα να στηρίζετε τη φάση. Όμως δεν πειράζει, θα την παλέψω μόνος. Ο χρόνος είναι δολοφόνος. Αν εκείνη είναι έτοιμη να σ' αφήσει, τότε πεθαίνεις πρώτος. Είναι άδικο για κάποιους, μα όχι για όλους. Η αδικία θα μένεις υπονόμος. Κάπου στο Βιετνάμ είδα εκείνη, όμως με προσπέρασε. Κάποιο Σεπτέμβρη την είδα ξανά, αλλά μου είπε ότι με ξεπέρασε. Κάποτε νόμιζα ότι αυτό ήταν και πως η ζωή μου όλη τέλειωσε. Όμως η τύχη μου μου χαμογέλασε. Ανταπέδωσα και αναστέναξε. Σε σκέφτομαι τελευταία. Με πηγαίνω πίσω κάθε μέρα με τη μέρα. Δεν ξέρω για το μέλλον, μα θα βρω το συγγραφέα. Και θα του κόψω τα χέρια αφού έγραψε για σένα. Αγαμιέμαι με ένα medium που ξέρει να μετράει τα χαρτιά αλλά και τα αστέρια. Μα γύρισε 6 χώρες ανάποδα 3-9. Γι' αυτό σημαίνει μόνο σχήμα νέα. Κάποια στιγμή θα πέσει και για μένα η αφλαία. Ο κόσμος φτιάχτηκε από λάθος. Ο καρπός του έρωτα ήταν σαν. Αν δεν έμεινε ποτέ κοντά σου κάποιος. Ο χρόνος που σου δίνεται είναι άνισος. Πόσο ζωντανός μα πόσο άτυχος. Ανοίγαντες τυπώνες στην άλλη ζωή όταν πέθανουν. Δεν υπάρχει ο παράδεισος. Αν κόψεις το πιο άσχημο λουλούδι μου θα φύτρωσε ένας νάρκισος. Τυφλό αγόρι ακολουθάει το φως. Το Βιετνάμ ήτανε μοναχός.